public school. Βλέπουμε και συζητάμε την άσκηση 1 από το σχολικό μας βιβλίο της πρώτης γυμνασίου πάνω στον άξονα συμμετρίας. Είναι μια άσκηση, παιδιά, Πολλά πολλαπλές επιλογές, έτσι. Λέει, να επιλέξεις τη σωστή απάντηση. Κάθε κύκλος και ο αντίστοιχος κυκλικός δίσκος έχουν έναν άξονα συμμετρίας. Άπειρους άξονε συμμετρίας ή κανέναν άξονα συμμετρίας. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι ακριβώς αυτό που θίξαμε στο παράδειγμα του σχολικού βιβλίου. Αν εμεί έχουμε ένα κύκλο, ένα κύκλο, έτσι, Όσε ευθείε και να φέρω, μία ευθεία, δεύτερη ευθεία, τρίτη ευθεία, τέταρτη, πέμπτη, έκτη κτλ. Όσε ευθείε και να φέρω, οι οποίε τι το κοινό έχουν, όλε παιδιά περνάνε από το κέντρο όμικρο του κύκλου. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε διαμετρή του κύκλου. Όσε τέτοιε και να φέρω, παιδιά, όλε αυτέ οι ευθείε δεν είναι άξονε συμμετρίας αυτού. Δηλαδή, δεν θα το κόψουν σε δύο ίσα κομμάτια, σε δύο ίσα ημικύκλια. Ε? Και μάλιστα το λέει και η θεωρία, όπω είπαμε και πριν. Οποιαδήποτε διάμετρο του κύκλου είναι άξονα συμμετρίας και του κύκλου και του κυκλικού δίσκου. Και επειδή θυμόμαστε από το κεφάλαιο του κύκλου ότι ο κύκλος έχει άπειρες ακτίνες, άρα έχει και άπειρες διαμέτρους. Έτσι, μπορώ εγώ να σχεδιάσω αυτή τη διάμετρο, ο Γιώργος αυτήν, ο Νίκος αυτήν, ο Παναγιώτης αυτήν, η Μαρία αυτή, ο Κωνσταντίνος αυτήν, άλλοι. Παιδιά, άπιδες διαμέτρου, άπιδες διαμέτρους για την ακρίβεια έχει ο κύκλος και ο αντίστοιχος κυκλικός δίσκος. Άρα, άπειρου άξονε συμμετρίας. Η σωστή απάντησή μας λοιπόν, παιδιά, είναι πια. Η σωστή απάντησή μα είναι λοιπόν η επιλογή β. Αλφα β, γ, έτσι. Η σωστή επιλογή είναι η επιλογή β.